ξέρεις, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Για άλλο ένα βράδυ, Μαρινέλη, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Αχ, Θεέ, πότε θα έρθει το βράδυ αυτό που θα κοιμηθώ καλά. Κάτι πάλι δεν πήγε καλά με το βίντεο, δεν ξέρω τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Είχα τελειώσει νωρίς, αλλά κάτι άλλο είχε στραβώσει με το βίντεο που είδατε χθες, το νούμερο 10. Το κατάφερα όμως σήμερα το πρωί, ξύπνησα και όλα είχαν αλλάξει, είχαν διορθωθεί. Σχεδόν από μόνο τους ένα πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαι εδώ. Σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Που λένε Βασιλικούλα ζάχαρη, Βασιλικούλα μέλι. Λέει, αλλά Παρασκευή για μένα είναι έτσι. Και καλώς ήρθατε, δεν είπα, στην 11η μέρα του vlog μας, που ακόμα το έχω, παιδιά, και σας λέω σε ποια μέρα καλώς ήρθατε. Σήμερα ξέρετε ότι είναι η μέρα που εγώ αλλάζω σεντόνια και πάω ψυχολόγο. Σήμερα έχω να πάω και κάπου ακόμα πιο όμορφα. Θα σας δείξω, θα σας πάρω μαζί. Του Αλέξανδρου, ενώ πήγα να το αλλάξω το σεντόνι, συνειδητοποίησα ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει κοιμηθεί και καθόλου στο κρεβάτι του, οπότε δεν το άλλαξε σεντόνι. Θα αλλάξω το δικό μας όταν και αν ποτέ ξυπνήσει. Είναι στο κρεβάτι μας ακόμα και κοιμάται και η ώρα είναι 10 και 4. Και εγώ σε λίγο πρέπει να φύγω. Λοιπόν, και κάθομαι εδώ στη γωνίτσα μου, την αγαπημένη μου τη γωνίτσα, γιατί έχω να σας δείξω κάτι τέλειο. Εχθές κατά τις 8 η ώρα περίπου ανέβηκε η μαμά μου πάνω για να της φτιάξω κάτι που ήθελε και μου λέει, σου είχε έρθει ένα δέμα, μου λέει, στο ανέβασα τώρα. Το είχε παραλαβεί εκείνη και εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι μου έχει έρθει από Lancôme. Παιδιά, αυτό το τέλειο κουτί που έχει γίνει σε συνεργασία με Emily in Paris, με τη σειρά αυτή, που εντελώς τυχαία, τώρα τις τελευταίες ημέρες έχω καθίσει και έχω βάλει ξανά την πρώτη σεζόν να τη δω. Γιατί 22 του μήνα βγαίνει η δεύτερη σεζόν και θέλω έτσι λίγο να τα ξαναθυμηθώ. Και πάμε λίγο γρήγορα να σας δείξω, είχε μέσα αυτό το τέλειο μπρελόκ, με την καρδούλα και τον πύργο του Eiffel. Να ξέρετε ότι μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματα καλλιντικών. Λοιπόν, Jennifer Coros με Emily in Paris πάνω, παιδιά, τρελαίνομαι. Να ξέρετε ότι η Jennifer Coros είναι από τους πιο ωραίους ορούς, για να μην πω ο πιο ωραίος και φανώ υπερβολική, θα πω από τους πιο, αλλά εγώ μέσα μου λέω ο πιο ωραίος ορός. Λοιπόν, είχε μέσα μία μάσκαρα Montserrat, όσοι σε ξέρετε γαλλικά τώρα θα γελάτε, δεν πειράζει όμως, εγώ σας αγαπώ. Λοιπόν, αυτή εδώ την καρδιά που μέσα είναι παλέτα και έχει τέλειες σκιές, δείτε εδώ πέρα τι ωραία χρώματα που έχει μέσα. Wow. Wow. Καθίστε λίγο να την κάνω να καθαρίσει, να τα δείτε καλύτερα. Κοιτάξτε τι ωραία. Να βάλω αυτήν έτσι λίγο να τη δείτε. Δεν θέλει η καμερά μου. Σου λέει φτάνει κούκλα μου. Με έχεις κουράσει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, έλα. Κοιτάξτε τι ωραία. Κοιτάξτε. Wow. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Θα τη χρησιμοποιήσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Σήμερα δεν μπορώ να βαφτώ. Θα σας πω μετά γιατί. Και μου ήρθε και αυτό εδώ πέρα το τέλειο του νεσεσέρ. Καθίστε, γιατί τα έδειξα πριν λίγο και στο Instagram και τα έχω αφήσει έτσι. Μου ήρθε αυτό το τέλειο νεσεσέρ με Lancôme και Emily in Paris και μέσα είχε. Δείτε λίγο εδώ τι ωραίο που είναι το κουτί του αρώματος τώρα που είναι σε συνεργασία με Emily in Paris, με τον πύργο του Eiffel, τη φωτογραφική. Τρελαίνομαι. Και δείτε λίγο και το μπουκάλι. Το οποίο στέκεται πλέον το μπουκάλι όρθιο. Η προηγούμενη έκδοση που είχα εγώ, το μπουκάλι το πρώτο, δεν στεκότανε. Υπήρχε ειδική βάση που το ακουμπέγεσαι, το άφηνες ξαπλωμένο, αλλά τώρα στέκεται. Έχουν κάνει έτσι τον υπάτο λίγο πιο ανοιχτό και στέκεται. Μου ήρθε και ένα γράμμα εδώ πέρα με διάφορα αυτοκολλητάκια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο ημερολόγιό μου. Και μου ήρθε και αυτό εδώ το κραγιόν, για το οποίο πρέπει να κρατηθείτε. Όταν θα δείτε το εσωτερικό, θα σας δείξω για αρχή τον κωδικό. Γιατί θα μου πείτε, Μαρινέλη, δεν μας είπες όμως ποιο είναι. Ναι, εγώ σας έδειξα ποιο είναι. Και κοιτάξτε λίγο εδώ τη συσκευασία. Τι ωραία που είναι. Πατάς από πάνω το κουμπί, βγαίνει το κραγιόν και δείτε την πιο ωραία απόχρωση κόκκινου ματ κραγιόν που έχετε δει σε όλη σας τη ζωή. Αυτά μαζεύω. Δίνω με σφεράτη και φεύγω για ψυχολόγο.
Έφτασα ένα τέταρτο νωρίτερα. Αρκετά νωρίτερα. Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως έχω παρά 20, αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί έτσι μπερδεύτηκα και έφυγα και μισή. Τέλος πάντων, κάποιον λόγο θα είχε. Λοιπόν, και αφού έχω φτάσει έτσι νωρίτερα, θέλω να σας πω ότι μετά έχω να πάω στο δερματολόγο μου, λίγο έτσι να δούμε το πρόσωπό μου που σας έλεγα πριν κάνα δύο μέρες ότι έχω γεμίσει με σπυράκια. Βέβαια, περιμένω να διαθετήσω. Έπρεπε να έχω διαθετήσει από προχθές, αλλά δεν μου κάνει τη χάρη. Οπότε θεωρητικά είναι από αυτό. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι από αυτές τις μέρες που μου αρέσουν. Έχει κρύο, δεν έχει αέρα καθόλου και πέφτει έτσι ψηλή βροχούλα. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα εδώ πέρα που κάθομαι και βλέπω τις σταγονίτσες να πέφτουν πάνω στο τζάμι, μου αρέσει πάρα πολύ. Στην Εθνική Οδό της Καρδιάς μου, που την αγαπώ πάρα πολύ, έχω μπλέξει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία. Έχει τρελή κίνηση όμως. Τέλος πάντων, πηγαίνω προς την κυρία Τζούμα που σας έχω πει και έκανα το εξής. Σταμάτησα σε έναν ανθοπολείο και έτσι πήρα κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα σας το δείξω μετά άμα θα φτάσω. Έτσι κάτι χριστουγεννιάτικο. Όταν το είδα και ενθουσιάστηκα, είχε τη χρυσή σκονή του πάνω, τα κίνα του, τα άλλα του. Και τώρα πριν λίγο γυρνάω το κεφάλι μου για να πιάσω κάτι από δίπλα και συνειδητοποιώ ότι έχει γεμίσει όλος ο τόπος με χρυσόσκονη. Τα ρούχα μου, το κινητό μου, η τσάντα μου, το κάθισμα, όλα τα πάντα. Εγώ που βλέπω τη χρυσόσκονη καταχάρηκα γιατί μου αρέσει. Λέω, ωραία, το γκλιτεράκι παντού Χριστούγεννα είναι. Αλλά λέω τώρα και καλά, εγώ χάρηκα και λέω, ωραία, να την ραϊδόσκονη, χρυσόσκονη εδώ πέρα. Εκεί που θα του γεμίσω όλο το γραφείο με χρυσόσκονη, πιστεύετε θα χαρούνε, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Αυτό που πάω να τους κάνω, παιδιά, έχει γίνει χαμός. Θα σας δείξω μετά να δείτε πώς είναι το κάθισμά μου. Και αφού ένιωσα ότι για λίγη ώρα έπαιζα σε ταινία με συγκρουόμενα, παιδιά, ένας κακός χαμός στους δρόμους. Εγώ το λέω και αυτό το ξαναλέω. Εσείς που μένετε στην επαρχία, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Διονυσία μου, για να κάνουμε έναν τέλειο καθαρισμό, ο οποίος έχει κάπως έτσι αλλάξει, είπαμε, έτσι. Κάτι έχει άλλαξε. Εμπλουτιστεί. Ωραία. Η αγαπημένη θεραπεία του Τζούμα Clinic έχει εμπλουτιστεί. Ωραία. Ουσιαστικά, αφού ακολουθήσουμε τα κλασικά βήματα του καθαρισμού, στο τέλος καταπραίνουμε το δέρμα με ειδικές μάσκες καταπραϊντικές που περιέχουν αλόη, λευκή άργυλο και λεβάντα. Καταπραίνει αρκετά το δέρμα και ταυτόχρονα το περιποιείται και βοηθάει να παλέθει πιο γρήγορα στην αρχική του κατάσταση. Κλείνουμε όπως πάντα με κλασική φωτοθεραπεία, φωτοδυναμική, όπου και αυτό επιπλέον βοηθάει στο δέρμα να αναπλαστεί και να ηρεμήσει πολύ πιο γρήγορα. Τι ωραία! Ξεκινάμε τη διαδικασία καθαρίζοντας το δέρμα με ένα ειδικό σαπούνι της Clinical, το οποίο περιέχει βιταμίνες και συνδυασμό οξέων. Οι βιταμίνες ενυδατώνουν το δέρμα και τα οξέα βοηθούν στην ελαφριά απολέπιση των επιφανειακών νεκρών κυττάρων. Έτσι το δέρμα είναι έτοιμο να δεχτεί οποιοδήποτε προϊόν θα βάλουμε μετά. Και ταυτόχρονα είναι ένα καθαριστικό που θεωρείται 3-1, δηλαδή έχει τη δράση του σαπουνιού, έχει το αποτέλεσμα του γαλακτώματος, δεν αφυδατώνει το δέρμα, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει και το pH σαν μία λοσιόν. Εξαιρετικά! Πάμε τώρα να αφαιρέσουμε το σμίγμα. Το αγαπημένο. Η δερμοαπόξεση βοηθάει
αφαιρεί το επιφανειακό σμίγμα, τα νεκρά κύτταρα και τους ρύπους, όμως υπάρχει και σμίγμα πιο βαθιά μέσα στους πόρους, που αυτό θέλει λίγη βοήθεια με τα χέρια. Όμως, επειδή η δερμοαπόξεση έχει αφαιρέσει όλη την επιφανειακή, την κεράτινη στιβάδα, μπορεί το σμίγμα και αφαιρείται εύκολα, χωρίς κάποια άλλη διαδικασία. Διαφορετικά φώτα, τρία διαφορετικά μήκη κύματος. Είναι ένα μπλε το οποίο δρά αντιβακτηριδιακά, ένα infrared διάφανο δηλαδή που έχει καταπραϊντική δράση και ένα κόκκινο που κάνει επούλωση και ανάπλαση. Βοηθάει δηλαδή να φύγει ο ρεθισμός πιο γρήγορα και να επουλωθεί και να αποκατασταθεί το δέρμα όλο πιο γρήγορα μετά τη δερμαπόξηση. Δεν νιώθεις κάτι, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Αυτό το φως για ένα λεπτό. Μετά από ένα λεπτό δεν θα το βλέπεις καθόλου, θα το έχεις συνηθίσει. Είναι πολύ ευεργετικό για το δέρμα και θα μείνεις σε αυτή τη λάμπα 10 ολόκληρα λεπτά. Λοιπόν, μόλις τελείωσα με τη δερμαπόξηση, τον καθαρισμό και το μασάζ που έγινε, παιδιά, ήταν υπερτέλεια. Σας το προτείνω, είναι πραγματικά ο πιο ωραίος καθαρισμός που μπορείτε να κάνετε, είναι με τους μικροκρυστάλλους. Και τώρα έχουν εμπλουτίσει, έχουν βάλει και άλλα πράγματα εδώ στον ντεκολτέ, σου κάνουν ένα μασάζ εδώ πίσω στους ώμους και νιώθεις λες και φεύγουν, λες και φεύγει κούραση 5-6 μηνών, τόσο πολύ. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής πάντα, λιγάκι πονάει, όχι σε φάση να βάλεις τα κλάματα, αλλά λίγο πόνο το νιώθεις. Και την ώρα που σηκώνεσαι τη δερμαπόξηση, λες, όχι, θα είμαι κατακόκκινη, δηλαδή νιώθεις ότι θα είσαι έτσι, την μπλούζα μου. Και δείτε εδώ, τι ωραίο λίο, δερματάκι, πεντακάθαρο, ενυδατωμένο, και η πόρη μου είναι πεντακάθαρη όλη. Δεν είναι τέλειο, κοιτάξτε. Να σας κάνω και κοντινό. Δείτε τι ωραίο δέρμα. Πριν ξεκινήσω, ήθελα να σας δείξω το πόσο glitter έχει το κάθισμα και πόσο πρασινάδα. Και όχι μόνο το κάθισμα, παντού. Και εδώ και εκεί. Όλος ο τόπος γέμισε με γκλιτεράκι, παιδιά. Το GPS αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου δίνει 52 ολόκληρα λεπτά για να φτάσω να πάω σπίτι μου. Κοιτάξτε τώρα από τα φώτα του μπροστινού πώς είμαι. Κοκκινομούρα. Χειρότερα. Παιδιά, νομίζω ότι η ώρα τώρα είναι 5:22. Νομίζω ότι θα φτάσω στο σπίτι μου. Γιατί το GPS όσο πάει και ανεβαίνει, τώρα μου δείχνει 53 λεπτά. Νομίζω ότι θα φτάσω σε κάνα 2 ώρες. Νομίζω ότι αν είμαι, ξέρω εγώ, κατά τις 7:30 ώρα στο σπίτι, νομίζω ότι θα είμαι πάρα πολύ τυχερή. Θυμάσαι στην Ιερά Οδό, όπως εγώ έχω στρίψει από Πειραιώς αριστερά για Ιερά Οδό και πηγαίνω προς Εθνική, αν έχει κανένα βενζινάδικο, γιατί με την κίνηση που έχει, νομίζω ότι θα έρχεστε να μου φέρνετε μπιτόνια. Γιατί πόσο χιλιόμετρα σου λέει? 52. Μια χαρά σου φτάνει. Είσαι σίγουρος? Και 2 ώρες κίνηση να μείνεις. Και άμα μείνω. Δεν μένει, μανάρι μου, δεν μένεις. Και από Πειραιώς πήγες? Από Πειραιώς έστριψα αριστερά για Ιερά Οδό. Εντάξει, δεν έπρεπε να πας από εκεί, αλλά δεν πειράζει. Από εδώ μου δείχνει το GPS ότι είναι το πιο σύντομο. Έτσι μου λέει. Πάντως, έχει βενζινάδικο πάντως. Έχει, όπου βρω θα βάλω. Καλά, εντάξει, πάντως να ξέρεις ότι σου φτάνει, άμα θες να βάλεις εδώ πάνω. Εντάξει. Όση ώρα και να μείνεις στην κίνηση. Έχω μια ημικρανία που με ακολουθεί από το πρωί, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει.
Και εδώ σταθερά στη θεσούλα μας να ανοίξουμε κουτάκια. Ανοίγω το νούμερο 11, ε. Πω πω. Είναι ένα τσαγάκι με ginger. Το βλέπετε. Οκ. Αυτό δεν μυρίζει το μεταξύ. Τίποτα. Λοιπόν, στου Αλέξανδρου που δεν δίνει καμία σημασία, δεν έχει καταλάβει. Είναι αυτό εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, στη φωτογραφία εδώ πέρα. Τώρα ή εγώ κάτι έχω χάσει ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα ψάξω να το βρω στο ίντερνετ όταν έρθει η ώρα να το φτιάξουμε. Πάντως ούτε εδώ στη φωτογραφία δείχνει τι μπορεί να είναι αυτό εδώ. Anyway, πάμε στις NYX. Λίγο να κάτσω να επεξεργαστώ, να δω αν σήμερα θα είναι η μέρα μου και αν θα κοιμηθώ. Σαν άνθρωπος, έχουμε ένα soft matte lip cream. Σε αυτή εδώ την απόχρωση, άμα θα καθαρίσει σήμερα, ορίστε, κάτι έγινε. Και στο νούμερο 11, το Look Fantastic, έχει εδώ πέρα κάτι από Shiseido, το οποίο αύριο που δεν θα έχω θεωρητικά πονοκέφαλο, θα καθίσω λίγο να δω, γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό εδώ το προϊόν. Ο καθαρισμός πήγε πάρα πολύ ωραία, το πρόσωπο μου είναι πολύ ωραίο, μαλακό και λίο. Μου είπε η Διονυσία, το ξέρω και από τις επόμενες φορές βέβαια, αλλά τη ρώτησα έτσι για να το θυμηθώ ξανά, να βάζω τις κρέμες μου, κρέμα ματιών, κρέμα προσώπου κλπ. Από τις προηγούμενες φορές. Δεν είναι τίποτα. Είναι η αϊπνία 3-4 ημερών, δεν θυμάμαι πόσες είναι πια. Τις έχω χάσει το μέτρημα. Τέλος πάντων, σε 2 ημέρες θα ξεκινήσω να έχω έτσι ένα ήπιο ξεφλούδισμα για 2 μέρες. Πραγματικά κρατάει τόσο. Όταν μου το είχε πει την πρώτη φορά που είχα πάει, λέω σιγά μην κρατήσει τόσο. Νόμιζα ότι μου το έλεγε στο περίπου. Αλλά όντως σε 2 ημέρες ξεκινάει ένα ξεφλούδισμα 2 ημερών, αλλά πολύ ήπιο ξεφλούδισμα αυτό. Και είναι από τις πιο ωραίες, τους πιο ωραίους καθαρισμούς. Η δερμοαπόξηση με μικροκρυστάλλους είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Όπως σας είπα, πονάει λίγο, αλλά αξίζει, πραγματικά αξίζει. Αυτά. Δεν μιλάω άλλο, χαιρετώ. Να επεξεργαστώ βίντεο, να το βάλω να ανέβει, να κοιμηθώ όσο πιο νωρίς μπορώ, να προλάβω τον Αλέξανδρο να μην ξυπνεί. Όταν ξυπνήσει, να έχω κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, γιατί εκεί ξυπνάει γύρω στις 3 με 4 και αρχίζει λίγο έτσι δεν του... Κάτι τον ενοχλεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Φεύγει από το κρεβάτι, του έρχεται στο κρεβάτι μας, μετά μας κλωτσάει, μας σκοπανάει, γίνεται ένας κακός χαμός. Και πού να μπορέσω κι εγώ να κοιμηθώ, όταν ήδη κοιμάμαι αργά επειδή έχω την επεξεργασία του βίντεο. Τέλος πάντων, αυτά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Και τι λέμε κάθε φορά, μην λείψει κανένας. Σας φιλώ.